τελευταία μεγάλη φυσιογνωμία του γαλλικού αθλητισμού, του γαλλικού στίβου στον 20ο αιώνα ήταν ασφαλώς η Μαρί Ζωζέ Περέκ. Η πανύψηλη 1,80 σε ύψος Περέκ γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1968 από μαρτινικέζους γονείς. Κυριάρχησε στα 200-400 μέτρα στο παγκόσμιο στίβο στην πενταετία 1991-1996. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη, η Περέκ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με 48-83. 4 χρόνια αργότερα στην Ατλάντα ήταν Ολυμπιονίκη στα 200 μέτρα 22-12 και στα 400 με 48-25. Αναδείχθηκε ακόμη παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1991 στα 400 με 49-13 και το 1995 στο ίδιο αγώνισμα με 49-28. Ήταν ακόμη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1994 σε δύο αγωνίσματα, στα 400 με 50-33 και στη σκηταλαδρομία 4-400 με τη γαλλική ομάδα. Να αναφερθεί ακόμη ότι κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του 1992 και 4 χρυσά μετάλλια σε αγώνες ευρωπαϊκού κυπέλου του κυπέλου Μπρούνο Ζάουλη. Η Περέκ είχε επιλεγεί στην Ολυμπιακή Γαλλική Ομάδα για το Σίδνεϊ το 2000, πήγε στη μεγάλη πόλη της Αυστραλίας, έμεινε στο Ολυμπιακό χωριό και ξαφνικά τις παραμονές των αγώνων, ευνηδιαστικά τελείως, με τον προπονητή της, τον Γερμανό Μάιερ, σηκώθηκε και έφυγε από το Ολυμπιακό χωριό. Ουδής έμαθε τους λόγους. Έτσι τέλειωσε άδοξα και με μυστήριο τρόπο καριέρα της Γαλλίδας Περέκ, που κατέκτησε 12 χρυσά μετάλλια από το 1991 έως και το 1996. Ακόμη σημείωσε 10-96 στα 100 μέτρα, 21-99 στα 200 μέτρα, 48-25 στα 400, 53-21 στα 400 εμπόδια και καλές επιδόσεις με τις γαλλικές ομάδες στα 4x100 και 4x400.